Με διάθεση συνεννόησης αλλά και την απουσία των κομμάτων της αριστεράς ξεκίνησε τις συνεδριάσεις της η Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα δώσει τις πολιτικές κατευθύνσεις για τον εθνικό διάλογο με στόχο την αναμόρφωση του λυκείου και την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαι, όπως είπα από την πρώτη στιγμή, συγκρατημένα αισιόδοξος και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και κυρίως μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί υπάρχει συνισταμένη που καθιστά αυτήν τη μεταρρύθμιση όχι απλώς μία ευχή, αλλά μία ρεαλιστική προοπτική. Σε επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κρινιό Κανελοπούλου θα καταθέσει την πρόταση του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει πρόταση, έχει πρόταση, αλλά σημασία έχει επίσης ότι είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, αλλιώς δεν θα έχει και νόημα αυτός ο διάλογος. Η Άννα Διαμαντοπούλου ζήτησε να δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στο διάλογο, ακόμη και στην περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Έχουμε ευθύνη και χρέος. Δεν καθόμαστε απ' έξω για να πετάμε πέτρες προς τα μέσα. Αγωνιούμε. Αλλά αυτή την αγωνία μας δεν θα επιτρέψουμε να την χρησιμοποιήσουν για επικοινωνιακούς λόγους αυτοί που οπισθοδρόμησαν την παιδεία για 5 χρόνια. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος διευκρίνησε ότι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητηθούν παρόλο που δεν συμμετέχουν στο διάλογο. Ούτε ένα λεπτό χαμένος χρόνος μπροστά στον δήθεν και τάχα κοινωνικό διάλογο που κάνει η κυβέρνηση για τα θέματα της παιδείας. Εδώ και τώρα χρειάζεται οργάνωση, πάλι αντεπίθεση. Η υπόθεση του εξεταστικού, που είναι και το καρότο που προβάλλει η κυβέρνηση, είναι ένα μαστίγιο. Τις προτάσεις του συνασπισμού για την παιδεία παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογος από μηδενική βάση, που σημαίνει δηλαδή ομολογία αποτυχίας της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής από τον προηγούμενο διάλογο και μετά, και την ίδια στιγμή να κρατάς ανοιχτά όλα τα στοιχεία της πολιτικής αυτής. Για ουσιαστική συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την Παιδεία έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ. Στη δημοκρατία, σε έναν διάλογο προσέρχεσαι όποιου τύπου και να είναι. Γιατί η λογική της δημοκρατίας είναι συνομιλούμε ο ένας με τον άλλον. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι μπορεί να έχουν επιλέξει να μην είναι εδώ. Η Αλέκα Παπαρίγα συναντήθηκε με το Προεδρείο της ΟΛΜΕ που επίσης απέχει από το διάλογο. Η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, να ασχοληθεί με την ουσία των εκπαιδευτικών ζητημάτων και στο πλαίσιο μιας άλλης πολιτικής να δώσει θετικές απαντήσεις και λύσεις. Την Τετάρτη θα συνέλθει για πρώτη φορά και το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό τον Γιώργο Μπαμπινιώτη.